Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, οι δικηγόροι της Βέρειας νίκησαν μέσα στην Αλεξανδρούπολη με 0-2, με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη να τονίζει χαριτολογώντας ότι υπήρχαν απουσίες βασικών παικτών. Το αποτέλεσμα πάντως περνάει σε δεύτερη μοίρα, καθώς αυτοί οι αγώνες γίνονται για την σύσφιξη των σχέσεων των δικηγόρων όλης της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, οι δικηγόροι της Βέρειας επικράτησαν των δικηγόρων της Αλεξανδρούπολης με 0-2 σε αγώνα που έγινε στο γήπεδο Μαρίνος Δαστερίδης της Καπαδοκίας. Τα αποτελέσματα αυτών των αναμετρήσεων έρχονται σε δεύτερη μοίρα, καθώς οι αγώνες γίνονται περισσότερο για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δικηγόρων όλης της Ελλάδας. Είναι ένας θεσμός ουσιαστικά προσέγγισης των δικηγορικών συλλόγων μεταξύ τους. Στηρείται εδώ και 6 χρόνια περίπου. Βγαίνουμε στα γήπεδα, συναντιόμαστε και μετά κάνουμε τραπέζες ο ένας τον άλλον και φεύγουμε γενικότερα ευχαριστημένοι όλοι. Είναι ένας θεσμός, όπως είπε και ο Κώστας, που δίνει πάρα πολλά στις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων, των δικηγόρων. Γνωριζόμαστε καλύτερα και οι δικηγόροι μεταξύ μας, αλλά και οι οικογένειες. Και η σύσφιξη των σχέσεων είναι τέτοια που βοηθάει και σε άλλα ζητήματα πέρα από τα καθημερινά, τα επαγγελματικά, και που είναι και σκληρά στη σημερινή εποχή. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ωραία φιλοξενία εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης με τον πρόεδρο, τον φίλο τον Κώστα. Ήμασταν σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, στην Κομωτινή, τα παλιά καλά χρόνια. Είχα τη χαρά να τον συναντήσω σαν αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέρειας και σήμερα εδώ. Η φιλοξενία είναι άψογη. Στο ημίχρονο του αγώνα, οι δύο δικηγόροι, Γιάννης Μάρτος από τη Βέρεια και Γιώργος Νοτόπουλος από την Αλεξανδρούπολη, ευχήθηκαν καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, με την τελική φάση να γίνεται φέτος στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, ενώ ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλης Λαμπάκης, στάθηκε στις σοβαρές ελλείψεις ποδοσφαιριστών που είχε η Αλεξανδρούπολη, ελπίζοντας ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης θα ξαναδεί λαμπρές μέρες δόξας. Δυστυχώς όμως μας λείπουν βασικοί παίκτες, όπως ο Καλανδηρίδης ο Παύλος. Όπως ο Τζανίδης, δυστυχώς αυτός απέχει όλη τη χρονιά. Ο Δετσαρίδης ο Χρήστος, ο ισχυρότερος παίκτης μας, η ψυχή και το ταλέντο μας, όλης της ομάδας, και βέβαια υποφαινόμενος. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτές τις απουσίες είναι λογικό να χάνουμε ήδη ένα 0 από την ομάδα της Βέρειας, η οποία δεν είναι ό,τι καλύτερο. Όλα υποχωρούν στην Ελλάδα, και τα οικονομικά μεγέθη και η πολιτική. Δυστυχώς και ο Δικηγορικός Συλλόγος Αλεξανδρούπολης δεν πάει καλά φέτος στο πρωτάθλημα. Ας ελπίσουμε ότι όλα τα ονόματα που σας είπα, τα ισχυρά, θα γυρίσουν πίσω και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης θα ξαναδεί πάλι λαμπρές μέρες δόξας με νίκες εναντίον ισχυρών αντιπάλων, όπως είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέρειας, ο οποίος έχει 600 δικηγόρους. Αυτή τη χρονιά τα τελικά τα διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και για τις δύο ομάδες, καταρχήν και για τους δύο συλλόγους, γιατί η περίοδος η οποία τυχαίνει να γίνει αυτό το μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολη και για τη χώρα και ειδικά για τον κλάδο μας. Να ευθύσουμε την προσοχή στα προβλήματα που μας στήσουν τον κλάδο μας, και γι' αυτό είναι και ο σκοπός του πρωταθλήματος που γίνεται πρώτα-πρώτα για να συμφιχθούν οι σχέσεις μεταξύ των συνοδέλφων, να υπάρξει η δεσμή να γίνουν δυνατότεροι. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να αθληθούμε και όσο δυνατόν να είμαστε σε ένα επίπεδο και φυσικής κατάστασης, αλλά και σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ των συλλόγων. Αυτά, ευχαριστώ. Μία προσφορά της WIND. Όλοι έξω! Μισό λεπτό! Πού είπατε εσείς? Εσείς είπατε όλοι έξω. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι εκτός από την έδρα. Μισό λεπτό! Κύριε Συνήγορε, πού πάτε? Αποχωρούμε, κύριε Πρόεδρε, διότι καθώς φαίνεται οι πελάτες μου και εγώ παίζουμε εκτός έδρας. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι εκτός από αυτούς που έχουν σχέση με την υπόθεση. Κατηγορούμενε! Πού πας? Μα σας είπα επανειλημμένως πως δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση. Είμαι αθώος! Το νέο Free to Go, όταν λέει όλοι, εννοεί όλοι. Γιατί τώρα και στην ανανέωση των 10 ευρώ έχεις 100 λεπτά δώρο προς όλα τα δίκτυα. Και προς Wind και προς Vodafone και προς Cosmote. Και τα 10 ευρώ μένουν στην κάρτα. Free to Go. Κανονίστε τουλάχιστον και για μένα ένα κελί της προκοπής. Μην ανησυχείς, από τα VIP.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τη Δέλτα Τηλεόραση. Στο βραδινό δελτίο θα είναι κοντά σας ο Γιάννης ο Σκεύας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Λίγες νεφώς που βαθμιαία κατά τόπους θα αυξηθούν δίνοντας βροχές ή καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη περιμένουμε την Κυριακή 20 Μαΐου. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα κυμανθεί από 11 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς μέχρι μέτριοι. Λίγες νεφώς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς. Λίγες νεφώσεις θα έχει και η Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Σαρονικό και Νότιο Ευωϊκό θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς μέχρι σχεδόν μέτριοι. Αλεξανδρούπολη από 13 μέχρι 22. Ωραία, Εστέδα από 15 μέχρι 26. Κομωτινή από 13.